ξεκινήσω την ανάγνωση κάποιων ποιημάτων, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Θεσσαλονίκης για τον φιλόξενο χώρο, για την παραχώρηση του φιλόξενου χώρου, στην οποία γίνεται η παρούσα εκδήλωση. Στις... Ήθελα λοιπόν να εκφράσω καταρχάς τις ευχαριστίες μου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης για την παραχώρηση, την διάθεση του χώρου στον οποίο γίνεται η παρούσα εκδήλωση, στις ομιλήτριες Βενετία Αποστολίδου, Θετίκα Δημητρούλια και Βικτωρία Καπλάνη, για τα όσα κέρια όσο και κολακευτικά είπαν για μένα. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βενετία Αποστολίδου, η οποία είχε και την ιδέα για την πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης. Και βέβαια να ευχαριστήσω και εσάς που ευγελοσύνη να είστε εδώ. Νερό. Ζούσε κάποτε ένα ψάρι που ευγάρτης του ήταν το νερό. Τις νύχτες έβερνε τα λέπια του με ένα βαθύ του φόβου του ξηράδι. Κι έτσι γδαρμένο και με στέματα. Όταν κοιμάτιζε ήρεμα, σκαρφάδωνε στο όριο του ουρανού του, εκεί που άσκοπα φλιαρούσε ο παφλασμός και κλαίγοντας όλο παρακαλούσε. Ουρανέ μου, κάνε με πουλί. Δώσ' μου φτερά από τον αφρό σου. Καλύτερα ο αέρας, το στεγνό νερό, παρά ο υγρός πληθός. Το μαύρο κουβί. Στην πόρτα στέκομαι άναυγος, σαν έθιμος να βγω και πράγματι έτσι θα έβγαινα, μα στέκομαι σαν άναυγος και ακίνητος, γιατί είναι η μάνα μου σκημένη εμπρός μου εκεί, ράβοντας στο κατάλευκο που κάμισό μου που φοράω ένα κουμπί προσεκτικά μην πληγώσει, όπου κρατάει σε απόσταση ελάχιστη από το στήθος μου το ρούχο.